Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε το background του υπολογιστή σας να γίνεται αυτόματα, να αλλάζει αυτόματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι εννοούμε. Τι εννοώ βασικά. Λοιπόν, θα βρούμε κάποιες εικόνες στο Google. Θα πατήσουμε εικόνες. Θα πατήσουμε high definition wallpapers, high definition wallpapers, και θα βρούμε μερικά wallpapers. Λοιπόν, για παράδειγμα, ας πούμε θέλουμε αυτό. Θα πατήσουμε προβολή αρχικής εικόνας για να είναι καθαρά τα είναι καθαρά εικόνες, καθαρής εικόνας. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Πατάμε δεξί κλικ. Αποθήκευση εικόνα source και το σώμα που θέλουμε. Στην επιφάνεια εργασία θα το βάλω εγώ. Βρίσκουμε όσες εικόνες θέλουμε για να βάλουμε. Εγώ θα βάλω και αυτή. Επιφάνεια εργασία. Θα βάλω και αυτή. Να έχουμε περίπου 5-6 εικόνες. Αυτή υπάρχει από μέσα από site, οπότε ακυρώνουμε. Θα βάλουμε και αυτή. Αργεί λίγο γιατί έχω βάλει εδώ πέρα και κατεβάζω Pro 14. Λογικά είναι το σωστό αυτό, δεν ξέρω. Εδώ πατάμε αποθήκευση εικόνας source, επιφάνεια εργασίας. Μέχρι ώρας έχουμε 3. 4 με αυτή εδώ πέρα. Βάλουμε 5 εικόνες. Αποθήκευση εικόνας source, πανεργασίας. Και θα βρούμε άλλη μία εικόνα. Θα βάλουμε Να βάλουμε αυτή εδώ για παράδειγμα. Προβολή αρχικής εικόνας. Έχουμε 5 εικόνες τώρα. Λοιπόν, εδώ. Αυτή εδώ πέρα είναι η εικόνα μας. Αποθήκευση εικόνας στην επιφάνεια εργασίας. Έχουμε βρει 5 εικόνες. Τώρα δεν χρειαστούμε πάλι το ίντερνετ αφού βρήκαμε τις εικόνες μας. Μπορούμε να βάλουμε και όλες και δικές μας εικόνες. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Να κατέβει τώρα και αυτή. Ένα δευτερόλεπτο. Τέλος. Ωραία, κατέβηκε. Τώρα, αφού έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 εικόνες εδώ πέρα, θα κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, εξατομίκευση. Μετά θα πατήσουμε φόντο επιφάνειας εργασίας. Και εδώ πέρα θα βάλουμε θα επιλέξουμε κάποιες εικόνες που είναι εδώ πέρα στην επιφάνεια εργασίας. Λοιπόν, και εδώ πέρα λέει αλλαγή εικόνας κάθε πόσο λεπτό να αλλάζει. Εγώ θέλω κάθε 10 δευτερόλεπτα. Τυχαία σειρά. Και εδώ πέρα θα το βάλουμε να είναι παραμόρφωση. Αφού το κάνουμε αυτό, πατάμε αποθήκευση αλλαγών. Και μετά το κλείνουμε. Περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα να δούμε τι αλλάζει. Μου περάσει 10 δευτερόλεπτα. Πώς δεν κάνουμε κάτι σωστό. Πάμε άλλη μία. Εξατομίκευση. Να δούμε. Μήπως δεν έχει αλλάξει όντως. Εξατομίκευση. Φόντο επιφάνειας εργασίας. Όχι, το έχουμε βάλει να αλλάζει. Ένα 10 δευτερόλεπτα. Τι δεν αλλάζει όμως.
Ανά 10 δευτερόλεπτα όμως. Α, να δεν έχουμε βάλει όλες τις εικόνες. Τις επιλέγουμε, είπαμε όλες. Όπα. Επιλογή όλων. Πατάμε επιλογή όλων. Και πατάμε αποθήκη αλλαγών. Τώρα για να δούμε, θα δουλέψει τώρα λογικά. Μένουμε 10 δευτερόλεπτα. Να το, αλλάζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για το πως κάνουμε το φόντο να αλλάζει ανά κάποια δευτερόλεπτα όπως θέλουμε εμείς. Βλέπετε, αλλάζει. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη για κάποιες φωνές που ακούγονται, αλλά είμαι δίπλα στην πλατεία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.